Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι προφανές ότι με την ψήφιση αυτού του πολυνομοσχεδίου που αποτελεί τον προάγγελο της ρύθμισης του χρέους και της εξόδου από την Μνημονιακή Επιτροπία, η Νέα Δημοκρατία και από πίσω της ο σκληρός πυρήνας του πάλε ποτέ κρατεού Πασόκ και κάποια κόμμα φτάνουν στο απόγειο της πολιτικής απόγνωσης. Βλέπουν όλα τα στοιχήματά τους, πάνω στα οποία τζογάρισαν την πολιτική τους επαναφορά, να χάνονται ένα-ένα, καθώς επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτής της κυβέρνησης και πορεύεται η χώρα προς μια αυριανή μέρα που εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, θα είναι όμως σημείο ελπιδοφόρας επανεκκίνησης της οικονομίας, της κοινωνίας, της δημοκρατίας. Μακριά από τις σωτηριολογικές νεοφιλελεύθερες επαγγελίες τους. Δύο λόγια μόνο για τη Δυσή, που συνεχίζει να σέρνεται ακόμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως γιατί, όπως ακούσαμε από τον εισηγητή της να μας λέει, έχουν πλέον διασχίσει την έρημο στην οποία βέβαια τους είχαν ρίξει οι πολιτικές τους, οι οποίες θεωρούν, αλλά κάνουν λάθος, ότι έχουν ξεχαστεί πια από τον ελληνικό λαό. Να τους θυμίσω μόνο ότι ένα συχνό φαινόμενο που συναντάται στις ερήμους είναι ο αντικατοπτρισμός. Όταν σε χτυπήσει ο ήλιος στο κεφάλι, λένε ότι βλέπεις οάσεις, τρεχούμενα νερά, ακόμα και ουρή του παραδείσου. Ας το προσέξουν λιγάκι αυτό. Από τη μεριά της, η Νέα Δημοκρατία ποντάρει όλα της τα λεφτά, μαζί και τα δανεικά της, στο ότι η έξοδος δεν θα είναι καθαρή. Δίνοντας στην έννοια της καθαρής εξόδου το νόημα που την εξυπηρετεί και επιμένοντας σε χονδροειδείς διαστρεβλώσεις δεδομένων. Με μόνιμη, αναπόδεικτη φυσικά επωδό, ότι αν συνέχιζαν να κυβερνούν αυτοί μαζί με το Πασόκ, τότε θα επιτύχαναν υψηλά πλεονάσματα, αλλά με υψηλή ανάπτυξη και πολλά άλλα θαυμαστά και εντελώς αυθαίρετα. Υποθετικός λόγος του απραγματοποίητου, όπως μας διδάσκανε στο σχολείο οι δάσκαλοί μας. Συγχέοντας ηθελημένα τα πλεονάσματα με το δημοσιονομικό χώρο, προπαγανδίζοντας πρόσθετα μέτρα που δεν υπάρχουν, μιλώντας για μέτρα και αποσιωπώντας τα αντίμετρα, όχι μόνο τα ψηφισμένα αντίμετρα, αλλά και όσα νέα προκύπτουν από τη συνεχή αύξηση μέχρι το 22 του δημοσιονομικού χώρου. Μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης και φορολογικών ελαφρύνσεων που προκύπτουν από το προτινόμενο μεσοπρόθεσμο, αλλά και όσα προκύψουν από τη συνεχή επιπλέον βελτίωση της οικονομίας και τη συνεχή πάλι με άλλους όρους πλέον με τις κυρίαρχες δυνάμεις που ηγεμονεύουν για πόσο καιρό ακόμα στην Ευρώπη, η οποία πάλι δεν πρέπει να σταματήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι διατεθειμένος να τη σταματήσει. Η Νέα Δημοκρατία, μπερδεμένη στον κυκαιώνα της αμηχανίας της και των λογικών της τεχνασμάτων, δεν μπορεί να δεχτεί ότι η έξοδος θα είναι χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς άλλα μέτρα, χωρίς άλλο δανεισμό, χωρίς πιστοληπτική, δηλαδή μνημονιακή γραμμή στήριξης. Για όλα αυτά δεν μπορεί να κρύψει τη βαθιά της στενοχώρια. Όχι μόνο γιατί έτσι η σύγκριση με τα αποτελέσματα της σημερινής κυβέρνησης είναι συντριπτική σε βάρος της, αλλά και γιατί ευελπιστώντας να κυβερνήσει σύντομα, τα όνειρα δεν κοστίζουν, θα ήθελε να έχει τα λαϊκά στρώματα δεμένα χειροπόδαρα για να ξαναρχίσει να δουλεύει όπως παλιά. Η έννοια όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της καθαρής εξόδου για την κοινωνία και για το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση μόνο με το τέλος των μνημονίων. Έχει σχέση με το τέλος μιας ολόκληρης εποχής και αυτό είναι κυρίως που τρομάζει τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Καθαρή έξοδος σημαίνει επιπλέον ότι ο αγώνας για τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης πρέπει να συνεχιστεί από αυτούς που εμπιστεύονται τον κόσμο της εργασίας και κατάφεραν σε μνημονιακή ακόμα περίοδο μια σημαντική, όσο και αν δεν αρκεί ακόμα, μείωση της ανεργίας.
Καθαρή έξοδος σημαίνει ότι οι άνεργοι θα συνεχίσουν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Δεν αργώ, κύριε Πρόεδρε. Οι εργαζόμενοι θα έχουν συλλογικές συμβάσεις και ελεύθερη διαπραγμάτευση για την αύξηση του μισθού και του μεροκάματου. Ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα κινδυνεύουν από προσχηματικές τιμωρητικές αξιολογήσεις. Ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα νιώθουν καθημερινά να βελτιώνεται η κρατική προστασία σε σχέση με τους όρους της απασχόλησής τους. Καθαρή έξοδος σημαίνει ότι δεν θα επανέλθουμε στην υγειονομική φτώχεια και την παθητική ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά ότι αντίθετα θα προχωρήσει η ολοκλήρωσή του, όπως και του συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης. Καθαρή έξοδος σημαίνει ότι όποιος ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά δεν θα ταλαιπωρείται από τη γραφειοκρατία που έντεχνα είχαν στήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να εξυπηρετούν τους δικούς τους με το αζημίωτο. Οι δήθεν θειασότες της επιχειρηματικότητας, στην ουσία θειασότες της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, της αρπαχτής και του άναρχου σχεδιασμού. Καθαρή έξοδος σημαίνει ανάπτυξη χωρίς λαδώματα, λαμόγια, ισόγειους κρατικούς προμηθευτές, χωρίς Siemens, Novartis και offshore. Καθαρή έξοδος σημαίνει επιστροφή στην κοινωνία με σχέδιο και δικαιοσύνη όσων τις απομίζησαν για χρόνια οι άγγελοι του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθαρή έξοδος τέλος σημαίνει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα, μαζί με όλες τις υγιείς, προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις. Γιατί εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι τελειώσανε όλα τα δύσκολα και επιστρέφουμε ανίδεοι στο παρελθόν της απάθειας, της αποχάβνωσης, του μυθριδατισμού. Αντίθετα, εμείς πιστεύουμε ότι ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια με πολύ καλύτερους όμως όρους και προϋποθέσεις. Σας ευχαριστώ.